Γεια σας. Λέει μαύρη. Και ξεκινήσαμε με το Χριστόπουλο να κάνει το 0-1 για τους 4D. Ή αλλιώς σε λέει Σέκες με τον Γρίβα στα 3. Να στο πει. Γρίβας. Τσάκι. Το 33. Κωνσταντινίδης. Στην Σαλαλίδη συνδεδάδα για τους ενεϊκέκες. Για την άλλη, Λούσος, Μαρίνος, Χριστόπουλος που έχει κάνει και το 0-1 και Αναστασόπουλος στην τετράδα για τους 4D. Ψηλά και οι δύο ομάδες στο βαθμολογικό πίνακα μέσα στην τετράδα. Χριστόπουλος, αστοχή. Τσάκι, όχι, δεν μπορεί. Αλλά ο Κωνσταντινίδης πήρε τον Τιμπάουμ και Σαλαλή. Τσάκι, θα βγει το Γρίβα. Σαλαλίδης. Γυρνάει, αστοχή ο Σαλαλίδης. Χριστόπουλος στον Τιμπάουμ, την υπέροχεια του Μαρίνου. Το λάθος όμως από τον Πλούσο. Γρίβα. Ωραία στο Ζάκη, αλλά ακόμα πιο ωραία του έσκλεισε τα φώτα ο Χριστόπουλος. Αναστασόπουλος για τρεις, όχι. Λίβας, ωραία πέρασε, βρήκε τον Ζάκη τελικά με δεύτερη προσπάθεια, γι' αυτό στο καλάθι 1-1. Λάθος τώρα το Χριστόπουλο και το Αναστασόπουλο. Λέει το Σαλαλίδη και Γρίβα. Κωνσταντινίδης αστόχησε στο τρίποντο. Αναστασόπουλο. Έκλεψε ο Σαλαλίδης. Λάθος πάλι τον Αναστασόπουλο. Και το 2-1 για τους Ελεϊσέγγες από τον Σαλαλίδη. Χριστόπουλος βγήκε τον Πλούσο. Αυτό θα στόχισε. Χριστόπουλος βγήκε τον Πάντα. Στόχισε ο Κωνσταντινίδης. Σάκη με ταμπλό 3-1. Ρίβας. Κωνσταντινίδης, πολύ ωραία με πίεση και στο Μαρίνο. Τι έχει την μπάλα όμως. Μαρίνος αυτό είναι στο γατρίς. Κακό επιθετικό ξεκίνημα για τους Φορντί. Περισσότερο από ότι για τους Ελεϊσέκες, γιατί και δύο έχουν κάνει κακό επιθετικό ξεκίνημα. Αναστασόπουλος ακόμα ένα άνθρωπο τρίποντο. Γρήπα. Ωραίο 1-2 εδώ. Γρήβα Σαλαλίδη και ο Σαλαλίδη θα κάνει το 4-1. Χριστόπουλος, όχι, Μαρίνος, το rebound και καλάθι. Δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει στην καριέρα του Μαρίνος αυτό. Ο Τσάκη εδώ φοβερά προσπίθηκε πάνω στον Χριστόπουλο τον άδειασε, αλλά το τελείωμα του ήταν κάκιστο. Τσάκη όταν κάνει τέτοια προσπίση μετά πρέπει να βάζει το καλάθι. Απογοήτευση θα πει ο Τσάκη. Ο Φλούσος θα πάρει ένα φάουλ. Χριστόπουλος, όχι Χριστόπουλος, αλλά Χριστόπουλος. Χριστόπουλος τώρα την ασίστ του Μαρίνου, ο οποίος πήρε δεύτερο φυσικό rebound, μάλιστα. Okay. Φάουλ ο Πλούσος. Ρίβας για τρεις, μπαίνει και βγαίνει, Κωνσταντινίδης στο rebound. Λάθος από τους Ελεϊσέγγες. Πλούσος θα κάνει το πλέξιμο.
Αναστασόπουλο για τον Μπλούσο και πάλι Αναστασόπουλο, θα σκοθεί για τρεις, όχι. Μπλούσο στο rebound, ο Τσάκη δεν τον είδε, πήρε την μπάλα και έδωσε ο Μπλούσο για το 4 όλα. Γρήβα σας το χ, Τσάκη μαζεύει και αυτό σας το χ. Τρεις. Φάνη! Φάνης! Έχει μπάσκετ! Χριστόπουλος από κοντά για το 4-5. Τι κάνετε? Παίρνει ό,τι ξέρεις τον πιντέλα μας από όγαντο. Καλά, καλά, καλά. Ναι, εδώ. Γρήβας λοιπόν έκανε το 5-5 και έχει μία βολή. Λίτσα, ναι. Ναι. Παλαλίδης. 7-5. Δεν το είδε, μην μου πάθει τίποτα. Έχεις δίκιο. Άντα. 7-6 λοιπόν. Ποιος θα μπει, ποιος είναι ο... Μπέρκμαν Κόρτ. Δεν το ξέρω, κάποιος πρέπει να είναι. Γιαννουλάκος. Γιαννουλάκης. Δεν πέρασε, δεν τον άφησε ο Μαρίνος. Χριστόπουλος, για τρεις ο Χριστόπουλος. Όχι. Τώρα εδώ είναι χαμός όπως είδατε. Οι μπλε είναι 7 άτομα να πούμε για αρχή, οπότε κάναν 3 αλλαγές. Έμεινε ο Χριστόπουλος και βγήκαν όλοι οι άλλοι και πέρασε ο Γιαννουλάκης, ο Αγγουριδάκης και ο Σταματελόπουλος. Ο Γιαννουλάκης παραλίγο να κάνετε 7-7, δεν το έκανε τελικά, πήρε μόνο το φάουλ. Πολύ κλειστό παιχνίδι με μικρό σκορ. Βολεύει σίγουρα. Τώρα ναι. Βολεύει σίγουρα τους LA Shakers που είναι και μόλις 5. Το αργό παιχνίδι και το χαμηλό σκορ. Γιαννουλάκης αυτό έχει μάθει ο Γρήβας. Για τρεις! Κοίτα Σάββα να μας τρελάνεις, δεν πηδάει. Χριστόπουλος, 9-7. Καλαλίδης, πήγε για νέο τρίποντο, όχι. Γιαννουλάκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Φάλα από τον Αγγουλιδάκη. Χάλασαν την βολή και το πλάνο της Λίτσας. Σαλαλίδη, δύσκολη το πράγμα. Στο έχει Σάκη, φάουλ. Γρήβας νέο τρίποντο, όχι αυτή τη φορά. Χριστόπουλος στο rebound. Α, Μπέρκμαν Κόρτ υπάρχει σε όλες τις πανέλες. Εγώ δεν το είχα προσέξει.
Ναι, υπάρχει όλες τις φανέλες. Τσάκη, πολύ ωραία υποδέχτηκε την μπάλα αφού ο Ξόπουλος βγήκε από μπροστά να κλέψει, δεν τα κατάφερε και ήταν το 17. Γιαννουλάκης στον Χριστόπουλο. Ο, δεν είναι ευστοχή Γιαννουλάκης όμως θα λυθεί το rebound. Φάουλ του Γιαννουλάκης. Θα σουτάρει, θα ευστοχήσει, 18. Πάτανε, μετράει. Κωνσταντινίδης, Γρίβας, Σαλαλίδης και πάλι Γρίβας. Σουτάρει για τρεις, όχι, ο ίδιος στο rebound. Θα είναι μέχρι μέσα και μία βολή. Σαλαλίδης, τελευταία επίθεση, 11-9 και μένουν φεούλοι μου. Σωστά. Φάουλ για δύο βολές. Καλά τσούπε του Γρίβα, ο Σαλαλίδης. Εδώ. Αστοχή στην πρώτη βολή όμως, δεν την εκμεταλλεύεται. Για να δούμε, θα βάλει μέσα στην μία. Έλα μωρέ, τη σειράς. Ναι, μία στις δύο. Τέλος, 12-9 λοιπόν, λίγη η πρώτη περίοδος, μπροστά η LA Shaker. Ξεκινήσαμε και πάλι τη δεύτερη περίοδο. Σαλαλίδης για τρεις, όχι Κωνσταντινίδης. Είχα ξεχάσει το περάσιμο. Το Γρίβας μας το είσαι σε τρίποτο. Σταματελόπουλος στο χείλ και αυτός από κοντά. Γρίβας είναι το rebound, βρίσκει το Σαλαλίδη τελικά. Κωνσταντινίδης από την βολή. Αστοχή ανέβει στο rebound, αφού πάλι επέστρεψε στα χέρια του Σαλαλίδης. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Κάτι δεν μπορείς να πάρει το rebound. Γιαννουλάκης, αστοχή, Γρίβας. Σαλαλίδης, πολύ δύσκολο καλάθι, 13-9. Μπράβο!
Γιαννουλάκης από κοντά 13-11. Λιώνε με δύο συνεχόμενα γαλάσια η 4D. Παλαλίδης, νέο τρίποντο και αυτό. Ο Παλαλίδης θα την bounce. Κωνσταντινίδης, Ρίβας. Σε μπακ τρίποντα το γρήμα μέσα. 15-11. Επιθετικό φάουλ έδωσε πάνω στον Σταματό... Όχι, ναι, στον Σταματόπουλο, στον Σταματόπουλο είναι αυτός. Όχι, δεν είναι 6. Α, όχι, Αναστόπουλο. Αναστόπουλο. Το Αναστόπουλο στο γρήβα. Πολύ δύσκολη ασφάλεια από το γρήβα και είχαμε για αλλαγή ο Κωνσταντινίδης πέρασε εκτός για τους Ελληνισέγγυρους, ο Αντώνιο μέσα. Αστόχησε ο Σταματελόπουλος για 3, Αντώνιο για τον Παλαλίδη. Αυτό θα σουτάρει για 3, αστοχή και αυτός. Ο ίδιος έχει για τον Ριμπάουν, το παίρνει Αντώνιο. Σάκη στο Παλαλίδη, νέο τρίποντο και αυτό αστοχή. Ο ίδιος τον Ριμπάουν. Έλασε την μπάλα κατά τα πόδια του Αγκουριδάκη στο Τσάκη. Τσάκη. Είπαμε, δεν θα πω τα χειρότερα, αλλά με αυτά που κάνεις θα τα πω στο τέλος. Μιχάκης, ναι, 15-12. Σαλαλίδη συνεχίζει να αστοχεί από τα 6 και το 15. Σταματιλόπουλος. Αγκουριδάκης. Αναστασόπουλος αστόχησε, Γρίβας για 3, μέσα! 17-12. Παίξε, δεν σου έκανα φάουλ. Αναστασόπουλος. Θα κάνει φάουλ ο Τσάκη. Αλλαγές, νέες, πολλές αλλαγές πάλι. Ο Γιαννουλάκης βγήκε. Ο Σταματελόπουλος βγαίνει. Και ο Αγκουριδάκης βγαίνει. Μαρίνος, Πλούσος και Χριστόπουλος. Δεν υπάρχει πολύ. Από ένα φάουλ. Είναι δύο βολές. Αναστασόπουλος για 3, 14-14. Τσάκη από κοντά για το 18-14. Αναστασόπουλος για 3, όχι, Τσάκη μαζί. Τι να φορώ με να το κάνει. Καταρχήν εγώ δεν βλέπω. Εσύ που βλέπεις. Ναι, πάω, εντάξει, τι και ξέρετε. Ήλανε, ρε, πλέ, ήλανε. Γρήβας. Αστοχή ο Γρήβας. Μαρίνος. Μαρίνος για 3, όχι. Μένα το Μαρίνος. Επιθετικό πολυεργαλείο. Τα έχει και το 15. Εξηγήσει σήμερα Τσάκη για 3, όχι. Νέψιμο του Σαλαλή, δεν το ολοκλήρωσε, πήγε εκτός. Πλούσος για το Μαρίνο. Ο Μαρίνος αποστάρει, γιατί δεν δίνει την μπαλακή. Χριστόπουλος, ο Μαρίνος μόνος του 75, δεν τον βλέπει ο Χριστόπουλος, κανένα έρβολο, ήδη στο rebound, αστοχή και δεύτερη φορά και Σαλαλίδης. Και πήρα την αντίδραση στο Μαρίνο. Ακόμα συνεχίζει να απορρίπτει την μπάλα. Σάκη, όχι.
Λούσος για τον Αναστασόπουλα στο χ για 3. Λούσος έβγαλε την μπάλα. Σαλαλίδης με ταμπλό γύρισε πολύ ωραία στο κορμί του Πλούσου και έκανε το 19-14. Χριστόπουλος αστόχησε. Τρεις, δεν μπορεί ούτε τώρα, Αντώνιο παλεύει, δεν τα καταφέρει. Έχει βάλει από τον Αναστασόπουλο, Πλούσος. 19-15 και time out. Σε λίγο μαζί. Γρήμας κατευθείαν για 3-19-21-15. Δεν ξέρω αν το προλάβαμε και όλα, θα πατήσω το κουμπάκι. Μετά το time out, λάθος του Αναστασόπουλου. Πάνε πάλι να προσπάθουν το Μαρίνο. Δεν έχω καταλάβει τον παιχνίδι του Σπορτζή. Ή δεν ξέρουν πως παίζει ο Μαρίνος ή εγώ έχω χάσει το ενδιαφέρον γιατί δεν τον έχω δει πολλές φορές. Σάκια, Σοχή, Πλούσος. Του πήρε την μπάλα ο Γρήβα. Φοβερή άμυνα από τον Γρήβα. Σάκη, λόπ του Χριστόπουλου. Πάνω στο Τζάκη. Στοχή τώρα ο Χριστόπουλος. Ρίβας. Καλανίδης. Γυρνάει και ευστοχή για το 22-16. Χριστόπουλος τώρα είναι άστοχος. Ψάκια, αλλά Αναστασόπουλος έκανε καλύτερη επίθεση. Με το 22-17. Ρίβας μέσα και αυτό, φοβερός ο Ρίβας σήμερα. Λούσος στο Χριστόπουλο, αυτό είχε πριν το φάρο του Σαλαλίδη. Σαλαλίδης έκλεψε όμως την μπάλα. Ο Χριστόπουλος έκανε και λάθος πάσα στον Πλούσο και ήθελε να πιάσει αυτός την μπάλα. Σάκη, όχι, ασχολείται με το ρέφον την ώρα, με τα σφυρίγματα, δεν έχει καθαρό μυαλό, ο Χριστόπουλος εδώ θα βάλει ένα τρίποντο, 23-19. Δεν βοηθάει την ομάδα του έτσι ο Τσάκη. Εγώ θα τα λέω όλα, Τσάκη. Να τα ακούσεις στο βίντεο, να σκεφτείς για τους επόμενους αγώνες. Αναστασόπουλος, δύσκολο φενταγόρι, αυτό είσαι Τσάκη, έχασε τη μάχη από τον Χριστόπουλο που του πήρε το rebound. Λούσος. Χριστόπουλος από τη γωνία για 3. Όχι αυτό, Σαλαλίδη. Γρήβας. Προσποιήθηκε στο Χριστόπουλο, αυτό είναι στο τρίποντο. Τον αφήσα τον Αναστασόπουλο. Θα τους τιμωρήσει, όχι. Γρήβας. Εξάξει. Τι θέτα.
μία επίθεση ο Γρήγορα. Ημίχρονη κιόλα. 23-19 μπροστά η Ελίσσα. Σάκη για τρεις μέσα. 25-19. Μαρίνος. Όχι, λήξη. 25-19 τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Η LA Shakers είναι μπροστά. Λοιπόν, η τρίτη περίοδος ξεκίνησε. Μαρίνος, Γιαννουλάκης, Χριστόπουλος και Αγκουριδάκης μέσα. Σαλαλίδης δεν μπαίνει μπάλα. Αυτός, αλλά ο Γρήβας πήρε το rebound. Αγκουριδάκης έβγαλε την μπάλα. Σαλαλίδης δεν εστοχίζεται τώρα από μακριά. Αγκουριδάκης για τον Γιαννουλάκη. Χριστόπουλος. Γιαννουλάκης για το 25-21, όχι, Χριστόπουλος στο rebound, όχι, Γιαννουλάκης στο rebound, 25-21. Με δύο πόντους του πόντου Γιαννουλάκη. Σαλαλίδης, πάλι δεν είχαν βγει με τα δύο πόδια. Αν δεν είχε βγει και με τα δύο πόδια, δεν μετράει. Γιαννουλάκης. Ευστόησε για το 25-22. Πώς και διάλογο κοιτάς. Ρίβας, αυτό είστε. Μαρίνος. Αγκουριδάκης για τον Χριστόπουλο, αστοχή ο Χριστόπουλος. Η μπάλα βγαίνει από το δικό του κεφάλι. Μάλιστα, ένα πόλεμο στην δίκη. Σαλαλίδης για τρεις, πάλι άστοχος. Έχει χάσει πάρα πολλά ο Σαλαλίδης. Χριστόπουλος πήρε μετά το άστοχο του Τσάκη. Γιαννουλάκης, ωραία πάσα στο Χριστόπουλο πίσω από την πλάτη. Αυτός αστοχή, Γιαννουλάκης στο επιθετικό rebound. Μπλοκ και από τους δύο ήταν, και από Τσάκη και από Γρήβα. Γιαννουλάκης πήρε τώρα το φάουλ από το Γρήβα. Χριστόπουλος, 25-23. Δεν υπάρχει. Το δικό φάουλ δεν υπάρχει πολύ ρε. Μαρίνος. Χριστόπουλος θα κάνει το φάουλ. Από ό,τι ακούτε υπάρχει μια ένταση στο γήπεδο. Και στις δύο μπασκέτες είναι ένας σκοπός χαμούλης. Προσπαθούμε λοιπόν να συντονιστούμε, να περιγράψουμε τον αγώνα. Δίπλα μάλλον δεν παίζουν μπάσκετ, παίζουν κάτι σε μάχη των δρόμων. Αγκουριδάκης για 3
26 και 25-26. Δεν έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο οι LA Shakers. Έχουν δεχτεί ένα 7-0 και το 25-19 έχει γίνει 25-26. Πάω τώρα Γκουριδάκης. Σαλαλίδης, ούτε τώρα Μαρίνος στο rebound. Λάκη, σε φτωχή. Γρήβα, έξω για αυτό, 25-27. Το σερί συνεχίζεται, Γιαννουλάκης, καυτό μέσα. Και time out, LA Shakers. Ξεκινήσαμε, 25-28 λοιπόν. Σαλαλίδης, αστοχή και... Γρήβα. Σαλαλίδης ούτε τώρα. Τσάκη γρήγορα στο rebound. Θα δούμε πότε θα σπάσει το ρόδι. Ο Τσάκη θα το κάνει, όχι. Αγκουριδάκης, Γιαννουλάκης. Εστοχή και πάλι ο Γιαννουλάκης έχει βάλει τους 4 τελευταίους πόντους αν δεν κάνω λάθος. 3. 25-29. Σαλαλίδης δεν μπορεί. Τσάκης Σαλαλίδης. Γκολ. Μετά από 6 λεπτά αγώνα. 26-29 το πρώτο καλάθι των LA Shakers. Στη δεύτερη συμβρίζει περίοδο. Στο δεύτερο μήκο. Γρήβας. Κωνσταντινίδης γυρνάει αστοχή. Χριστόπουλος ούτε αυτός μπορεί. Γιαννουλάκης καλύτερη της πήρε το rebound. Χριστόπουλος από την βολή, μέσα, 26-30. Ξέρετε το σκορ. Σταματελόπουλος μπήκε στη θέση του Γιαννουλάκη. Ρίβας για τρεις, όχι, Κωνσταντινίδης όμως το τυπάω. Μπήκε το Τζάκι, αυτός ο Σαλαλίδης στο τρίποντο. Θα βάλει το πρώτο δικό του όχι. Τζάκι, Σαλαλίδης, απ' τη βολή τώρα. Ούτε από εκεί. Δεν έχει βοηθήσει ο Σαλαλίδης στην ομάδα σήμερα. Πολλά άστοχα. Ο Μαρίνος Ποστάρη θα το γραφεί τελείως. Χριστόπουλος για τρεις από εκεί. Κωνσταντινίδης. Εντάξει, θα κάνει το φάλο στον Λίβα. Σαλαλίδης για τρεις κατευθείαν, ούτε αυτό. Τόσα. Έχω χάσει το μέτρημα. Γίνεται να λέει την ακούμπησα. Αγκουριδάκης, Χριστόφιλο. Ακόμα μια μάχη με τον Τζάκη. Βγήκε εκεί που σωστά για αυτή τη φορά. Αγκουριδάκης, αστοχή. Σαλαλίδης. Γρήβας, για τρεις ο Γρήβας, όχι. Σαν να έχει μικρή το στεφάνι στο δεύτερο μήχρονο για τους LA Shakers. Σαν να σουτάρουν εσύ. Σε τι να πω, πάντως έχει στο ωκεανό. Με ένα πόντο σε
σχεδόν δεκαετία. Να, το δεύτερο φόρο. Φοβερή δημιουργία του Κωνσταντινίδη. Μαρίνος δεν απαντάει με τρίποντο. Για τον Τσάκη ήταν η πάσα εκείνο σε 7-6. Κωνσταντινίδη θα πάρει τώρα και το τρίποντο για να δούμε. Όχι. Στις 7.30 λοιπόν, Σαλαλίδης. Το σπίτι πολύ ωραία. Χριστόπουλος, φάουλ, καλά στο φάουλ. Μια βολή για τον Χριστόπουλο, πρέπει να το φάουλ στο Κατεσάκι. 27-32, 13-2 σερί στη δεύτερη, στο δεύτερο μήχρονο. Φορντί και κάπως έτσι έχουν βρεθεί στο συμπέντε από το μείον 6. Ρίβας Σαλαλίδης στο σπίτι, ωραία, μπαίνω στα μέσα, φάουλ και μια βολή. Μια βολή. Μια βολή είναι. Ρίβας. Πολύ βολή. Μια βολή. Μέσα η βολή από Σαλαλίδη, 28-32. Τσάκη αστοχή, θα πάρει όμως τη βολή. Μέσα η βολή από τον Τζάκη. 29-34 λοιπόν. Αγκουριδάκης για τρεις, όχι. Χριστόπουλος προσπαθεί, δεν μπορεί. Ρίβας. Σαλαλίδης. Συνήθεια αστοχή. 29-34. Λοιπόν, η τελευταία περίοδος ξεκίνησε. Οι Φόρντι έχουν κάνει την ολική ανατροπή από το μείον 6 στο συν 5. Θα πάρει φάουλ ο Χριστόπουλος στην πρώτη επίθεση. Πέντε λοιπόν και ο άστοχοι Ελεϊσέγγες, Αγκουριδάκης για τρεις, ναι! 29-37 με το Μαρίνο να τρελαίνεται, να πανηγυρίζει στον πάγκο. Παραλίγο να πανηγυρίζει σαν τον Σιμεώνε, αν με καταλαβαίνετε. Έπιασε ο Κώστας, γελάει. Γρίβας, Καραλίδης, Γρίβας. Όχι, πραγματικά έχει κλείσει, λες και έχουν βάλει μια τάπα στο στεφάνι για τους LA Shakers. Βγήκαν από τα φωτητήρια στο δεύτερο μήκονο και δεν τον βλέπουν με τίποτα. Χριστόπουλος, καλάθι και φάουλ, 29-38, εισβάλλει το καλάθι. Και μία βολή για το συν 10. Thank you.
30-38 τώρα. Αναστασόπουλος στα κόκκινο του. Σταντινίδης για τον Γρήγο. Το μπλόκα τον Αγκουρικάκη. Ο Τσάκη θα πάρει την μπάλα όμως. Αστοχή. Γρήγο ασνέβησε το rebound. Και καλάθι 31-38. Να βγήκαν δύο συνεχόμενους πόντους. Δεν είχαν τελειώσει την προηγούμενη περίοδο με μόλις 3 πόντους. 4. Σαλανίδης αστόχησε ο ίδιος στο rebound. Και θα ευστοχίσει για το 32-38. Μαζέσαμε κάπως το μείον 10, το κάναν μείον 6. Χριστόπουλος αστοχή. Αγκουριζάκης πήρε το φάουλ. Σαλανίδη. Φάουλ δεν είναι άκοφτη, παιδιά. Σαλαλίδης αστοχή. Αναστασόπλης αστοχή και αυτός στο τρίποντο. Γρήβας για τρεις, μπαίνει και βγαίνει. Πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση. Για 3-32-40. Κωνσταντινίδης πάλι μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Δύο φορές έχει κάνει το ίδιο πράγμα στους Ελισέικες. Καλά θα το Σαμαντελόπουλο, λέω καλά θα τη φορά, λέει άφηκα. Σαλαλίδης δεν μπορεί να εφαιρθεί. Το σκορ στο συν 10 έχουν πάει και πάλι. Ρίβας για τρεις. Ναι, το πρώτο τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτό για τους LA Shakers. 34-42, στις 8 η διαφορά, Σταματελόπουλος έχει πάρει φορά, αλλά δεν θα το πάρει τώρα. Χριστόπουλος, για τρεις αυτός, μέσα! 34-44. Κωνσταντινίδης βγαίνει, ο Αντώνιο φέρνει μέσα. Σταματελόπουλος βγαίνει για το σκοντή. Ο Αγκουριδάκης επίσης. Και ο Αναστασόπουλος, Πλούσος, Γιαννουλάκης και Μαρίνος, η τριάδα που μπήκε. Και παίζουμε Γρήβας για τρεις, όχι, Σάκη. Μισό λεπτάκι περίμενε. Ναι, μισό λεπτό, κάτσε εκεί και θα... Όχι μπροστά στο... Ρίβας. 6 λεπτάκια για το τέλος. Οι φορντί έχουν βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Για τα 5-44. Ο Σαλαλίδης έβαλε το καλάθι, αλλά ο Γιαννουλάκης. Έχω αποσυντονιστεί πλήρως, να ξέρετε, γιατί δίπλα, ξαναλέω, δεν πρέπει να παίζουν μπάσκετ. Καλάθι τώρα
35-46 από τον Χριστόπουλο. Και νεύρα από τον Τζάκη. Γρίβας για 3 μέσα, 37-46. Λάθος από τον Γιαννουλάκη, έκλειψε ο Σαλαλίδης. Γρίβας. Θέλει μεγάλα τίποτα για να γυρίσουν, δεν θα έρθει άλλο. Λένα. Λούσος, αστοχής, Σαλαλίδης μαζί. Σαλαλίδης για τρεις, ούτε αυτό. Μαρίνος. Γιαννουλάκη. Θα σουτάρει από την κορυφή, αστοχή. Αντώνιο το rebound. Ρίβας, ούτε αυτό. Λούσος, μέσα, 37-47. 4 λεπτά μένουν για την ολοκλήρωση και έγινε. Τι ήταν αυτό το σπιν? Σαλαλίδης αστοχή για τρεις. Ασυνεννοησία των Φορντί. Η μπάλα πήγε ανάμεσα από τους δύο παίκτες και βγήκε εκτός για τους LA Shakers. Δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει το σύνδεσμο. Κάτι έχω χάσει μάλλον. Τσάκι για τρεις. Ανέβησε και λίγο ταμπλό. Ίσως έμπαινε. Λάθος από τον Γιαννουλάκη. Γρίβας για τρεις, όχι. Γιαννουλάκης στο rebound και πλούσιος. Δέκα. Γιαννουλάκης με ταμπλό μέσα. 37-48. Φάουλ πήρε ο Γρίβας από τον Γιαννουλάκη. Δεν πέρασε, πέρασε μπάλα, δεν είναι κατάλαβε ο Τζάκη που πήγε μέσα τα χέρια. Λούσος, όχι. Rebound από τον Κανέναν, αλλά η μπάλα είναι για τους μπλε. Όχι. Αλλά είναι για τους Σέικερς. Σαλαλίδης για τρεις. Νομίζω δεν έχει βάλει σήμερα. Μαρίνος για τρεις. Ούτε αυτός, αλλά δεν έχει στοιχήσει την ομάδα του. Ο Αντώνιος θα φτάρει για τρεις και αυτός. Μέσα! 39-48 από τον Αντώνιο. Μαρίνος αστοχή. Ωραία. 39-49. Τι time out. Σε λίγο μαζί. 39-49 λοιπόν και μένει 1-45 για τη λήξη. 4D θα πάρουν τη νίκη. Αντώνιο. Τσάκη για τρεις, όχι. 1-22 για τη λήξη. Μήπως παίζει ρόλο κάποια διαφορά και έχω χάσει εγώ κάτι. Δέκα.
Ρούσος στο Χριστόπουλο, αστοχή. Καλαλίδης για τρεις, όχι, Τσάκη, είναι το rebound, ούτε αυτό. Χριστόπουλος, 10. Ρούσος, αστοχή, Τσάκη, όχι, και πήρε την μπάλα για Γιαννουλάκη. Χριστόπουλος για τρεις, όχι, Γιαννουλάκη στο rebound και φάουλ και μία βολή. Μία βολή είναι, πάμε. Μία βολή, μία βολή. 28,8 δευτερόλεπτα και μία βολή ο Γιαννουλάκης. Μέσα, 39-50. Όχι, ο Αντώνιο δεν θα ευθοκίσει. Δεν θα κάνουν επίθεση με δικά εφορτή. Όχι, δεν θα κάνουν, θα πάρουν την νίκη, 39-50. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στις ομάδες.